Ξέρω πώς συμφωνείς. Ξέρω το πώς τώρα φταίς σου ούλη και ούλη. Κασούλα. Και έχεις δικαίω. Γιατί αρφή σου ήταν χρυσός άνθρωπος. Ξέρω να πω σου λέω. Κασούλα, πάμε σε παρακαλώ. Έλα. Έναν μπράβο έχω να σου πω. Κάθε μέρα που περνά, έναν καλύτερα. Μπορεί να κάνεις εβδομάδες να φάεις. Μπορεί να κάνεις μήνες να κλείσεις μάτι. Αλλά ξέρετε, μόνο ο χρόνος μπορεί να γιατρέψει την πληγή. Όπως καταλαβαίνεις, η θέση σου είναι πολλά νευραλγική. Ένα περνούν από το χέρι σου πάρα πολλά πράγματα που δεν πρέπει να ξέρει κανένας άλλος εκτός από μένα. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Τα λέω κανένας, εννοώ κανένας. Ο κύριος Στέφανος. Όχι. Πρώτα από μένα. Είσαι η ιδιαίτερα μου και δεν θα διάζω λαρκασμό σε κανέναν εκτός από μένα. Ευτυχώς που μου το λέτε, γιατί εγώ κατάλαβα ότι ο κύριος Στέφανος... Όχι. Δεν κατάλαβες τίποτα. Εσύ θα ξέρεις μόνο εμένα και κανέναν άλλο. Αυτοί μας παρακολουθούσαν από την ώρα που ξεκινήσαμε. Λες να είναι αστυνομία. Δεν νομίζω. Λοιπόν, πού πάμε τώρα. Θέλεις να μείνεις εσύ εδώ και να πάω εγώ να αφήσω την εικόνη μας στο ξοκλήσι και έρχομαι πίσω, ε. Ούτε να το συζητάς, θα πάμε μαζί. Συγγνώμη, Αμαλία, αλλά... επειδή δεν με συμπαθούσες, νόμιζα πως θα θέλεις να μου κάνεις κακό. Όχι. Γιατί να σου κάνω κακό. Καλά, τώρα πως δεν σε συμπαθούσα, τώρα έχει τα τίποτε μυστικό. Άλλωστε και εσύ έτσι χαμές με ποτέ σου χάζει. Το Στέφανον όμως αγαπώ το. Τη μόνη συμβουλή που έχω να σας δώσω είναι να του πείτε την αλήθεια. Όσο για μένα, δεν έχεις καμιά έννοια. Όσο ζω, δεν πρόκειται να ανοίξω το στόμα μου. Τι ανόητη που ήμουν, Θεέ μου. Κι εγώ που ήμουν έτοιμη να πέσω στα πόδια σου, να σε παρακαλέσω να μην πεις τίποτα. Συγγνώμη, Αμαλία, συγγνώμη. Έξω γρήγορα, έξω! Έξω να σου λένε! Γρήγορα, έρχονται οι άλλοι! Έξω.
Λοιπόν, εγώ υπόγραψα. Η σειρά σου. Ακόμα σκέφτεσαι το. Το σκέφτομαι, Κλόβουλε, το σκέφτομαι. Γιατί πίσω και από την πιο αθώα κίνησή σου υπάρχει πάντοτε ένα δεύτερο πλάνο. Καλά ρε Στέφανε, νομίζω ότι είσαι λίγο αχάριστος. Αχάριστος. Αχάριστος γιατί? Μήπως πρέπει να σου χρωστάμε ευγνωμοσύνη, επειδή επέστρεψες στη μάνα μου ένα μικρό μέρος της περιουσίας της? Έλα Στέφανε, νομίζω το παρακάνεις. Ακούω να σου πω Στέφανε. Θέλεις υπόγραψη, θέλεις μεν υπόγραψη. Ένα πράγμα μόνο θέλω να καταλάβεις. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να συνυπάρχουμε. Δεν ήθελες να χτιστεί το ξενοδοχείο. Ωραία να μην χτιστεί το ξενοδοχείο. Και για να σου αποδείξω ότι είναι αλήθεια που λέω. Γράφω το χτύπημα πάνω στη μάνα σου. Τι ό,τι θέλω να σου το κάνω. Αλλά εγώ ξέρω να που σε τρώει. Έθελε να το γράψει πάνω σου. Σας παρακαλώ, μην αρχίζετε πάλι. Έλα, Στέφανε, υπόγραψε να τελειώνουμε. Σε παρακαλώ. Κλόβουλε, γιατί το κάνει? Λέει, νομίζω ότι είμαι μέσα. Του μάνα με μούσια, μάζε κόλλα τίποτε πάνω του. Με χωράφι να έχει με τίποτε. Θα κουν του παπά με τα πρόσφορα. Φέρ το χαρτί, δάμε. Σταμάτα, Κλεόφε. Μητέρα. Άστο. Δεν το βλέπεις. Αφορμή ζητούσε να αλλάξει γνώμη. Σιγά μην έγινε ξαφνικά ο Κλεόβουλος μεγαλόψυχος. Στέφανε, σταμάτα σε παρακαλώ. Υπόγραψε να τελειώνουμε. Το ξέρω, είσαι αναστατωμένος λόγω της κηδείας, όμως. Προσπάθησε να γίνεις λίγο πιο θετικός. Σε παρακαλώ, υπόγραψε να τελειώνουμε. Ας κάνουμε επιτέλους κι εμείς κάτι μια φορά μέσα εδώ, πολιτισμένα. Πολιτισμένα, να το δω και να μην το πιστέψω. Λοιπόν, να μου λαλείτε, να ανοίξουμε και τη σιομπάνη. Είπε τίποτε για την κηδεία? Μα σηκώστηκες. Κύριε, λέει σωρέ τα σούλα. Εν είπαμε να ξεκουρασείς λίγο. Είμαι εντάξει. Εν είπε τίποτε για την κηδεία? Όχι, για να είμαι ειλικρινής, δεν παρακολουθώ. Έμεινε και θωρείς την κάρτα της ναυσικάς. Θωρώ την και προσπαθώ να καταλάβω. Να μας πελάνει τούτη κοπελούα. Πόξω στο φάκελο έχει γραμματόσημο της Ιταλίας. Μέσα έχει κάρτα της Πράγας. Εσύ τα συμπέρασμα βγάλεις. Όπως το λαλείς. Να μας πελάνει. Ρε Δασούλα, μα δουλεύκες με τώρα. Πέτρο, καμιά φορά απορώ μαζί σου που κάνεις πως τα ξέρεις ούλα. Ενε καταλάβες ένα που γίνει. Όχι. Γιατί εμάς λαλείς εσύ πόντα ξέρεις ούλα. Έτω, έστειλε την κάρτα σε κανένα γνωστό της στην Ιταλία να μας τη στείλει. Σωστά. Εν τέλος και το σκέφτηκα, κύριε Λέησο. Εννομίζεις πως εν καιρός να μου πεις και εμένα να μου συμβαίνει. Πέτρο, να χαρείς. Αφού ξανά πάσω ρε τα σουλά. Εν ήξερα ούτε εγώ. Έτω, η μητσά για κάποιο λόγο φοάται που κάτι. Και θέλει να μην ξέρει κανένα που έμπονε. Εκτός φυσικά από μένα και εσένα δηλαδή που ξέρουμε. Καλά, μα πού είναι τα πράγματα, Φώτη. Επειδή δηλαδή την εστράωσε με τα φώτα του ένας μεθυσμένος, πρέπει να χώνεται στον αιώνα τον άπαντα. Κύριε Λέησον. Το παράπονο μου με εσάς είναι ότι πάντα παρεξηγάτε. Κάθε φορά που προσπαθώ να κάνω μια καλή χειρονομία. Με επιστρέφετε. Εντάξει. Ωραία. Έκανα και εγώ λάθη. Αλλά πρέπει να τα βάλουμε όλα κάτω, ρε Στέφανε. Να βρούμε μια λύση. Έτσι πρόκειται να συνεχίσει πιο όντως η κατάσταση.
Τι μου θέλω να πω είναι ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μονιάσουμε. Άμα είμαστε μονιασμένοι, δεν έχουμε να φοηθούμε τίποτε και που κανέναν. Θα πετσακωνούμαστε στη συνέχεια και καταφέραμε να έχουμε τη μισή Κύπρο στα πόθηκια μας. Σκεφτείτε, άμα είμαστε μονιασμένοι, τι μπορούμε να κάνουμε. Λόγι είναι που λαλείς. Έλα λες τίποτε, α. Στέφανε, πού πας? Δεν βλέπεις, μητέρα. Η παράσταση τελείωσε. Σου είπα ότι είναι αχάριστος. Στέφανε, περίμενε, μη φύγεις. Θέλουμε να σου μιλήσουμε και για κάτι άλλο. Να μου μιλήσετε. Εσείς οι δύο να μου μιλήσετε, δεν τον καταλαβαίνω το πληθυντικό. Τι έχετε να μου πείτε από κοινού εσύ και ο Κλεόβουλος? Είναι καιρός να μάθεις την αλήθεια για το θάνατο του πατέρα σου. Την αλήθεια για το θάνατο του πατέρα μου? Τι έγινε? Κλεόβουλε, θα δώσουμε διπλή παράσταση απόψε. Εσύ πάλι δεν καταλαβαίνω. Γιατί το σιγοντάρεις αυτό το θέατρο του παραλόγου? Στέφανε, σταμάτα. Σταμάτα τις ηρωνίες και άκουσε τι θέλουμε να σου πούμε. Όχι, μητέρα, φτάνει. Αρκετά. Δεν πρόκειται να πιστέψω τίποτα. Δεν ξέρω βέβαια γιατί τον υποστηρίζεις, αλλά εγώ την αλήθεια θα τη μάθω μόνος μου. Χλόη, θα μιλήσεις ή θα μιλήσω εγώ? Στέφανε, ο Κλεόβουλος δεν φταίει για το θάνατο του πατέρα σου. Τότε ποιος φταίει? Κανένας. Μητέρα, αυτό το παραμύθι περί χροκοπίας εγώ δεν πρόκειται να το χάψω. Δεν με πείθει κανένας ότι ο Κλεόβουλος δεν έχει βάλει το χέρι του σε αυτή την υπόθεση. Η αλήθεια, Στέφανε, είναι ότι ο πατέρας αποφάσισε να τερματίσει τη ζωή του, γιατί έτσι κι αλλιώς θα πέθαινε. Έτσι κι αλλιώς θα πέθαινε. Πολύ ωραία. Καινούργιο αυτό. Όλοι μας θα πεθάνουμε μια μέρα, μητέρα. Όλοι μας. Εκτός βέβαια κι αν εσείς οι δύο αποφασίζετε να ζήσετε αιώνια. Ο πατέρας σου, Στέφανε, ήταν σοβαρά άρρωστος. Γι' αυτό αποφάσισε να τερματίσει τη ζωή του. Κάμνης με και ανησυχώ. Και ανησυχώ παραπάνω γιατί μου λαλείς τίποτε. Είπα σου να μην ανησυχείς. Μπορείς να μπελάρεις δικές μου. Αλλά άμα φυλάει στα ρούχα σου είναι καλύτερα. Και τον ισχύζει για σένα, ρε Τασούλα. Ακόμα χτες έκαμε σε χείριση που λαλεί ολός, σαν κάθε σέναν του. Έχεις τον λόγο μου. Θα σε ξαναρωτήσω τίποτε για τον το θέμα, να δούμε πότε να αποφασίσεις να μου μιλήσεις. Ρε Τασούλα, να χαρείς, κάτσε. Δεν μπορώ να σε φορώ να στέκεσαι. Τώρα αν είπεν τίποτε για την Αντιγόνη. Όχι ακόμα. Για το όνειγα της ολόμου. Μα και να ξαναπεί ανώπως. Είπεν χτες κανεί. Θωρείς. Κάθε μέρα γίνεται κι άλλος φόνος. Να ξαναπεί ποιο να βρει τίποτε για αστυνομία. Σιγά πον να βρει τίποτε για αστυνομία. Κοπέλα, σκόλασε και συλλάζεις μου για την αστυνομία. Το θέμα αν ήταν να μένει γίνεται. Άμα έφτασε και γίνηκε, βαρτουρίγανη. Πάω να πέσω. Να ξυπνήσω πρωί πρωί αύριο. Έχω χίλιες δουλειές να κάνω. Μα να τσιμηθείς που τα σε 9. Είπα μια και αν έχω τάξει υπόψη να χορτάζω λίγο ύπνο. Και είναι τα δουλειές εσείς να κάνεις αύριο? Τα χαρτιά της εταιρείας είναι έτοιμα από τον εύφορο εταιριών. Τηλεφώνησε μου ο δικηγόρος να πρέπει να περάσω να τα πιάσω. Ύστερα να πρέπει να πάω στην τράπεζα για να δώσω τα χρήματα για την προκαταβολή. Είπα τα πέκατζετες σωλήνες των θερμάσεων να τα φέρω απευθείας από το εξωτερικό. Μα είναι ανάγκη. Εν τα πιάνεις που το παζάρι. Αστιεύκεις βρε τα ζούλα λόπος. Δεν να τα πιάσω από τους καρχαριές και να τα πληρώσουμε το έναν αλώνα. Γιατί να μην τα πιάσουμε εμείς, η εταιρεία δηλαδή, και να μας έρθουν πιο φθηνά. Αφού είναι έτσι παράγγειλε τα καλό. Και το αυτοκίνητο, να. Είναι έτοιμο, πρέπει να περάσω να τους πληρώσω. Και φαντάζομαι να θέλεις ρεαλιά. Αφού είσαι ο ταμείας. Το αυτοκίνητο είναι εντάξει, κανονίσατε. Να θέλω καμιά 400 για τον δικηγόρο και καμιά 500 για να βάλω την παραγγελία. Καλά. Να σου υπογράψω ένα τσέκι ανοιχτό. Ναι. Και κάνω ό,τι νομίζεις. Mm.
να μην ξεχάσεις να φέρεις αποδείξεις. Αλίμονο, κύριε Λέησο. Πέτρο, θωρείς με εντελώς σε θωρώ. Τώρα μάλιστα. Τόσα χρόνια μου κρύβατε το γεγονός της αυτοκτονίας. Μετά μου λέτε ότι αυτοκτόνησε γιατί είχε φτάσει στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, πλην όμως δεν είχε φτάσει. Τώρα μου λέτε ότι ο πραγματικός λόγος ήταν επειδή ήταν σοβαρά άρρωστος. Και θέλετε να σας πιστέψω μετά από τόσα ψέματα. Και ποιος είναι αυτός ο τόσο σοβαρός λόγος που δεν μπορούσατε να μου το πείτε? Δεν θέλαμε να σε αναστατώσουμε, Στέφανε. Στέφανε, έλα κάτσε λίγο. Κάτσε. Κάτσε να κουβεντιάσουμε σαν άνθρωποι. Να σου εξηγήσω μερικά πράγματα. Το ακούω. Ο πατέρας σου άφησε ένα γράμμα με πεθάνω. Και εξηγούσε τους λόγους της αυτοκτονίας του. Δεν ήθελε να μαθευτεί ότι ήταν άρρωστος. Να ούτε εμείς το ξέραμε. Ούτε εγώ που ήμουν το δεξί του σέρι, ούτε η μάμα σου. Έχουν, ως που και κατάλαβε ότι δεν είσαι πιο σωτηρία, και έκαμε εκείνο που έκαμε. Πες του, Κλεόβουλε, τι έγραφε το γράμμα μέσα που άφησε. Ναι. Δεν ήθελε να μαθευτεί ο πραγματικός λόγος της αυτοκτονίας του. Μην με ρωτάς γιατί δεν μπορώ να σε απαντήσω. Εμείς σεβαστήκαμε την επιθυμία μου και κάναμε το. Και για να προλάβω και την επόμενη σου ερώτηση να απαντώ σου. Δεν υπάρχει γράμμα. Εκρούσαμε το. Ήταν η επιθυμία του να το κρούσουμε και κάναμε το. Δεν σας πιστεύω. Να σου πω και το άλλο, ρε Στέφανε. Άμα σου λέω ότι ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, ήταν αλήθεια που σου λέω. Φαίνεται ότι η αρρώστια του γεμό δεν τον αφήνει να σκεφτεί. Και η δουλειά σε πιάνει από το κακό στο χειρότερο. Η αλήθεια είναι πως τον τελευταίο καιρό δεν μπορούσε να σκεφτεί. Κάτι τον βασάνισε. Και όχι πως θέλω να το περηφανευτώ, αλλά αν δεν ήμουν εγώ, καμιά από τις εταιρείες μας θα υπήρχε σήμερα. Αλλού αυτά, Κλεόβουλε. Είδα τα λογιστικά βιβλία της εποχής, κανένα πρόβλημα δεν είχαν επιχειρήσει του πατέρα μου. Ναι. Αύριο μου να έρθεις στο γραφείο. Θύμιζε με να σου δείξω τα πραγματικά λογιστικά βιβλία. Όχι εκείνα που έκανα εγώ ύστερα. Για να σώσω τις δουλειές. Ίσως έτσι καταλάβεις ότι δεν πρέπει να με υποψιάζεσαι. Ότι εφάρει άλλη αίμηση μου και που τα μου σκούρθηκε. Ωρας είναι να μου πεις ότι και η υπεξαίρεση των χρημάτων ήταν μέρος του κόλπου. Ρε Στέφανε, ξαναρώτησα σε και δεν μου απαντήσες. Διερωτήθηκες καμιά φορά. Γιατί μύθηκε ο ξενοπαπάς σου αφού έκανα έτσι πράγμα. Όχι, να σου απαντήσω εγώ. Δεν έκανα καμιά υπεξαίρεση για μου. Ούτε εφάρει άλλη. Απλά επέρνουν κεφάλαια που τη μια εταιρεία είναι στην άλλη. Για να μην φαίνεται ότι είναι απατήσωση. Και ξέρεις πόσες δυσκολίες ήβρα να τα κάνω του ταούλα. Εντάξει, κύριε Στέφανη. Επίεν η καρκιά σου στη θέση της τώρα. Στέφανε, πού πας? Έξω να πάρω λίγο αέρα. Λες να το πίστεψε? Ναι. Νομίζω ότι τούτη φορά ναι, πίστεψε μας η αλήθεια. Ελπίζω μόνο να το καταπιεί και να μην αρκέψει να ψάχνει τα πράγματα άλλο. Πάντως, άμα του ελάλουν ότι
και παίρνουν κεφάλαια από τη μια εταιρεία στην άλλη. Ήταν αλήθεια που το λέω. Το ξέρω. Το ξέρω, Κλέοβουλε, γι' αυτό και το θεωρούσα μεγάλη αδικία από την αρχή που σε υποπτευόταν συνεχώς. Πάντως, ευχαριστώ που με έβγαλες από αυτή τη δύσκολη θέση. Ελπίζω τώρα να βρούμε μια κάποια ηρεμία επιτέλους. Ελπίζω μόνο να μην του πει την παζινή, την σκρόφα η Αμαλία, τίποτε. Το πράγμα πρέπει να θεωρείται λήξα. Μην ανησυχείς. Η Αμαλία δεν θα μιλήσει. Έλα, έλα, μην κάνεις έτσι ένα αθώο ψέμα, είπαμε. Για το καλό όλους μας. Κι άκουμε είναι τώρα σου θέλω. Που τα αύριο να ούλα εντάξει. Να έρθει και η Νάταλη πίσω και... Νομίζω, να είμαστε μια χαρά. Να σου πω κάτι. Τι? Θέλω να σε φιλήσω. Κλεόβλε, μα δεν έχεις συνέστηση του τι συμβαίνει γύρω σου. Μόλις με ανάγκασες και είπα το μεγαλύτερο ψέμα στη ζωή μου στο ίδιο μου το παιδί. Και εσύ μου λες, θέλεις να με φιλήσεις? Καλά ρε Χλόη. Για να την πες την αλήθεια αφού θέλει να λέει ψέματα. Ξάει επειδή σε βόλευκε για να σκέφτεται ότι εγώ φταίω. Κατάλαβες κύριε μου. Σε κοντάρουμε την στα ψέματα της και ένα φκίτσε που πάνω τώρα. Και να σου πω και το άλλον. Το χωραφή κάνε το ότι θέλεις. Θέλεις κανένα άλλο μουσική στα κάκαφα. Θέλεις βάλει μέσα από έντες έγιες τα πώς. Να με σπάσεις σου εμένα. Έλα μέσα. Πού το βρήκες αυτό? Θα σε εξηγήσω. Έλα μέσα σου λέω. Έλα.
Τίποτε. Μάικ, λάρε καλά, έναν που ενεί. Στα λάζεις με, α. Μάικ! Ενόπλο. Ναι, ενόπλο. Θέλεις να το δεις. Έτω. Εντάξει. Τι να μου λαρκάτσεις να κάνεις. Σε σταλώ. Μα αν είδες ήταν που έγινε. Το ήταν που έγινε, ξέρω το. Το θέμα είναι εσύ να μου λαρκάτσεις να κάνεις με τούτο. Τίποτε. Αφού θα κάνεις τίποτε, το περίστροφο είναι να μου το θέλεις. Ένα περίστροφο, είναι πιστόλι. Με διαφέρει να μου ένει. Πέ μου να μου να κάνεις. Να κάνω ζωή που πρέπει να κάνω. Θυμάσαι μια φορά που μου είπες και μες του Γιονί, που μου έδωσε ο μαλάκα στην άσπρη. Πέ μου ρε, θυμάσαι. Όχι, δεν θυμούμαι. Σε θυμίσω εγώ καλό. Είπες μου ότι η άσπρη, δρόμος χωρίς επιστροφή. Ας θυμήθηκες τώρα. Ένα πράγμα έχω να σου πω. Μια φορά να πυροβολήσεις, να το ξέρεις. Εν και τούτος δρόμος χωρίς επιστροφή. Γι' αυτό σε παρακαλώ, κόψε τις μαλακίες και εξαφάνιστο που τα μέσα τώρα! Στα λόγα καταλαβαίνεις ότι ο επόμενος μπορεί να είμαι ή εγώ ή εσύ. Ακού να σου πω, δεν ξέρω να δουλειές κάμεις με τον Τζονίτσο, δεν με κοφτεί. Σε κοφτεί, α. Ναι ρε, με κοφτεί. Εσένα όμως κόφτει με. Δεν έχω καμία διάθεση να σε βρω μέσα κανένα χαντάτζι. Τον Τζονίτσο που σου ελάλουν να κόψεις που τον Τζονί, ήθελες να με στείλεις στην αρφή μου, να μάθος μιλή. Τώρα η αρφή μου όμως επέθανε. Και δεν έχει κανέναν να μου δείξει μες μιλή με κροσέ. Εμπήκαμε στο χορό και να χορέψουμε είτε το θέλουμε είτε όχι. Κατάλαβες. Τελικά έχεις δίκιο. Τούτος δρόμος χωρίς επιστροφή. Στα νησιά με τα θάνατο νερό, της πατρίδας μου το όνομα θα σου χαρίσω σε ένα ψήθυρο άνοιξη στενό, σε μια τύψη του μέλλοντος να μας κρατήσω θέση για δυο. Θα ειδωθούμε ξανά. Άι του έρωτα πίστη που ψάχνεις να βρεις μια στεριά. Να σου φεγγεί στα νυχτά.